Έρχεται η Γεωργία Γαρατζιώτη και μας περιμένει. Να τη Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Καλησπέρα σας λοιπόν από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και θα στηθεί εδώ μια μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στο Γιάννη, να πούμε. Δίπλα μου είναι ο κύριος. Χρόνια πολλά στο Γιάννη. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιάννη. Χρόνια έτσι. Πολλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι μαζί, να είστε καλά. Για προχωράμε. Είναι του Άγιου Γιάννιου σήμερα. Όχι, είναι λοιπόν, αύριο των ζώων. Είναι ο κύριος Ζαν. Ναι, ναι, σωστή, ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό, Κύριε Κούτρα, με επηρεάσατε και εμένα στο αστείο σας. Δεν πειράζει, λοιπόν, δεν δίπλα μου ήθελα να πω ότι είναι ο κύριος Ζαν-Ζακ Λεσουέρ, ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου εδώ, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι θα γίνει εδώ αύριο. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Αύριο είναι η Παγκόσμια Γιορτή των Ζώων και έχουμε κάποιες εκδηλώσεις για τους επισκέπτες. Έχουν σχέση με παρουσίαση ζώων, τάισμα ζώων, κάποιες διαλέξεις από πανεπιστημιακούς για το χαμελέοντα της Πύλου και διάφορα face painting, μουσική, τέλος πάντων μια μικρή έτσι, γιορτή, μια μέρα γεμάτη απασχολήσεις και δραστηριότητες. Τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις εδώ στο Αττικό Πάρκο? Από τις 10 το πρωί. Το πάρκο βέβαια εμείς ανοίγουμε 9, αλλά από τις 10 θα έχουμε διάφορα πράγματα έτσι, που θα γίνονται. Χρήστο και Γιάννη, να πούμε ότι τώρα βλέπουμε την Ιφηγένεια, την εκπαιδεύτρια εδώ των δελφινιών, στην πισίνα με τα δελφίνια. Θα πάμε τώρα κοντά τη, σιγά σιγά, για να μας μιλήσει και εκείνη να μας πει. Κοίτα τι ωραία. Τι, αχ, μας χαιρετάνε εδώ. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Πείτε μου. Να έρθουμε κι εμείς για εκπαίδευση. Να έρθουμε να πούμε στην πισίνα. Εδώ είναι η Κλώη. Η Κλώη. Ναι, ναι, μισό λεπτό, Χρήστο, πες μου. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς για εκπαίδευση. Γιατί και φάει. Ερωτάνε από το στούντιο αν μπορούν να έρθουν για εκπαίδευση. Εκπαιδεύουμε πέρα από δελφίνια και ανθρώπους σε αυτό το πάρκο, βεβαίως. Όπως θέλουμε. Γεια σας, συστήστε μας λοιπόν τα δελφίνια. Είναι η Κλώη, είναι η θηλυκιά μας, είναι 10 χρονών. Και ο μικρός Ορίωνας είναι ο γιος της, η μαμά του είναι η Κλώη. Και τι εκπαίδευση κάνετε εδώ στα δελφίνια? Εκπαιδεύουμε τα δελφίνια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι, ότι είναι ψυχικά και σωματικά σε μια πολύ καλή κατάσταση. Κυρίως τα εκπαιδεύουμε για να συνεργάζονται μαζί μας και να μπορούμε να είμαστε σε θέση να κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που χρειαζόμαστε για να βεβαιωθούμε για την υγεία τους. Και φυσικά πέρα από αυτό ενισχύουμε πάρα πολύ τις φυσικές τους συμπεριφορές όπως είναι τα άλματα, το να κολυμπάνε γρήγορα. Και επίσης εξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο μαζί τους, γιατί χρειάζεται να αναπτύσσουμε μια σχέση μαζί τους και να μπορούμε να μπαίνουμε και στο νερό και να είμαστε άνετοι και εμείς με αυτά, αλλά και αυτά με εμάς. Και φυσικά παίζουμε, γιατί το παιχνίδι είναι επίσης κάτι. Μια φυσική συμπεριφορά δικιά τους. Οπότε αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και στο να παίζουμε μαζί τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Είναι ένα από τις συνεδρίες που κάνουμε, ναι, και χρησιμοποιούμε φαγητό ως θετική επιβράβευση για να είμαστε μέσα στο νερό μαζί τους. Ωραία, Γεωργία, φέρε πίσω στο στούντιο και 2-3 κουτσομούρες, δεν ξέρω τι ταΐζουν. Περιμένει ο κύριος Τζούνος με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες εικόνες που μας χαρίσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και είναι και μία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Και να συνεχίσουν και την καλή δουλειά οι άνθρωποι.